Είναι γνωστό ότι απασχόλησε με αρκετές υποθέσεις στην αστυνομία εδώ και καιρό. Υποθέσεις από το 2010. Υπήρξε και ποινή φυλάκιση σε μια περίπτωση. Και να πω ότι πρόσφατα έγινε προσπάθεια σε κάποιες υποθέσεις, γιατί οι οδηγίες που ήταν όταν αντιμετώπιζαν κάποιες υποθέσεις να καταχωρούνται αμέσως, έγινε προσπάθεια να καταχωρηθούν υποθέσεις και να ζητηθεί κράτηση, αλλά δυστυχώς το αίτημα μας δεν έγινε αποδεκτό. Από πλευράς της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες από τους αξιωματικούς και τη διεύθυνση σε συνεργασία και με την οικογένεια, γιατί υπήρχαν και παράπονα από την οικογένεια, έτσι ώστε να δοθεί κάποιον αποτέλεσμα. Δυστυχώς ήταν μια δύσκολη περίπτωση η αντιμετώπιση αυτού του προσώπου. Το αποτέλεσμα δυστυχώς είναι αυτό το οποίο έχουμε ενώπιον μας. Εξετάζεται υπόθεση φόνου εκ προμελέτης, ένα από τα σοβαρότερα δικήματα του ποινικού κώδικα, με θύμα ένα άλλο νεαρό πρόσωπο και ο ίδιος να αντιμετωπίζει αυτές τις κατηγορίες. Μέχρι πρόσφατα είχε εμπλακεί και στα μαχαιρώματα τον περασμένο Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν έχω ενημερωθεί για τα. Και είχε εμπλακεί και στην υπόθεση με την κλοπή αυτοκινήτου έξω από περίπτερο. Υπήρχε καταρχήν υποθέσεις οι οποίες αντιμετώπιζε δεν ήταν. Ναι. Διαρρήξεις, κλοπές αυτοκινήτων, ληστείες και διάφορα άλλα δικήματα. Και πολλές φορές χρησιμοποιώντας, μπορώ να πω, και βία. Οι δικές μας προσπάθειες ήταν ότι όταν υπήρχαν οι πληροφορίες τουλάχιστον για τέτοιες υποθέσεις για την εμπλοκή του γίνονταν άμεσες ενέργειες έτσι ώστε να αποτραπεί, και όταν δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις που ήταν αρκετές υπήρχε καταγγελία, αμέσως διερεύνηση και χωρίς χρονοτριβή να καταχωρούνται υποθέσεις στο δικαστήριο. Δηλαδή ποιος ευθύνεται για αυτή την καθυστέρηση, κύριε Αγγελίδη? Καθυστέρηση με ποια εννοία? Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι και οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας ήταν ενήμερες για το θέμα. Έχουν προβλήσει κάποιες εταιρείες που μπορούν να πούν και ήδη πώς χειρίστηκαν την όλη την περίπτωση γενικότερα. Το δικαστήριο ήταν ενημερό. Εκείνο το οποίο προκύπτει, αν θέλετε, από τις εμπειρίες του παρελθόντος σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα άλλο σύστημα, η πολιτεία να εφαρμόσει ένα άλλο σύστημα έτσι ώστε αυτά τα πρόσωπα να τη χάνουν στήριξη όταν δείχνουν αυτήν την παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, την επικίνδυνη συμπεριφορά για το καλό των ιδίων και των άλλων. Και βεβαίως όταν θα υπάρξουν οι ποινές, που σε περιπτώσεις όταν θα επιβληθεί ποινή, να υπάρχουν τέτοιοι χώροι, τέτοιοι μηχανισμοί που να μπορούν τελειώνοντας την ποινή, όταν τελειώσει η ποινή, να βρίσκονται στην κοινωνία, αλλά να μπορούν να είναι σε μια κατάσταση καλύτερη και να μπορούν να ανταποκριθούν και να βρίσκονται στην κοινωνία σαν σωστοί πολίτες. Ωραία, καλά αυτά που λέτε, κύριε Αγγελίδη, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα λέμε χρόνια. Δεν αλλάζει τίποτα. Κύριε, πρέπει να θρηνήσουμε θύματα σε αυτόν τον τόπο και αν και εφόσον αλλάξει κάτι. Ναι. Αυτό το οποίο λέμε για αυτούς που μας ακούν. Δεν το λέμε υπομορφή θεωρίες. Είναι γεγονότα με βάση αυτό το οποίο υπάρχει στο παρελθόν. Προσπαθήσαμε από πλευράς δικής μας. Έδειξαμε ενδιαφέρον όσον μπορούσαμε και βεβαίως και εξού γνωρίζω και άλλες υπηρεσίες. Όμως θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση ή κάποια άλλη μηχανισμία σε τέτοιες περιπτώσεις. Και μπορώ να πω γενικότερα, εκτός από αυτήν την περίπτωση, δεχόμαστε αρκετές φορές παράπονα από πρόσωπα τα οποία αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή από οικογένειες και προσπαθούμε. Ωραία, απλά διαρωτούμε τι θα απαντήσετε εσείς, όχι εσείς οι αστυνομικοί, γενικά οι αρμόδιοι, τι θα απαντήσουν στους γονείς αυτού του 22χρονου. Έχω αυτή την απορία. Βεβαίως. Είναι ένα θέμα. Είναι, μάλιστα. Πολύ σοβαρό θέμα. Λοιπόν, άρα είναι εκεί τώρα 8 μέρες υποκράτηση ο 17χρονος. Και από ό,τι λέχθηκε στο δικαστήριο, υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, κύριε Αγγελίδη, και καλό θα ήταν η δικαιοσύνη να τις λάβει σοβαρά υπόψη για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Βεβαίως, και τονίζω για ακόμα μια φορά ότι, όπως έχω πει, σε τρεις ξεχωριστές υποθέσεις είχαμε ζητήσει την άμεση καταχώρηση των υποθέσεων, αλλά δεν έγινε δεκτό το αίτημα μας, παρουσιάζοντας φυσικά και το ιστορικό, που ήταν γνωστό το ιστορικό του συγκεκριμένου προσώπου. Να πω και κάτι για το θέμα της συγκεκριμένης υποθεσής. Δύο λόγια: ότι θα εξεταστούν όλα. Υπάρχει μια παραδοχή. Εμείς θα προχωρήσουμε εις βάθος έρευνα, γιατί υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να καλύψουμε για αυτόν το αδίκημα, από τα σοβαρότερα δείγματα που έχω πει, και προχωρούμε στην πλήρη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα. Πάμε και στην άλλη ιστορία.